Την ώρα που η ζημιά στα επιτραπέζια στα Φίλια φτάνει έως και το 100%, οι ΕΑΣΥ και οι εκπρόσωποι των αμπελουργών Κρήτης συναντήθηκαν με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ στην Κρήτη με βασικό θέμα και αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή των αποζημιώσεων. Συζητήσαμε για την πορεία των εκτιμήσεων και την καταγραφή των ζημιών, που πρέπει να πω ότι ο ΕΛΓΑ με ταχύτητα ανταποκρίθηκε και καταγράφει τις ζημιές, και αυτό είναι ένα θετικό. Το Ηράκλειο της Κρήτης, στο νομό Ηρακλείου, στο ταμείο του ΕΛΓΑ μπαίνουν 2.136.000 ευρώ εισφορές από τους αμπελουργούς μας, ένα σημαντικό ποσό, στο οποίο θα πρέπει ο ΕΛΓΑ να το σεβαστεί, να το εκτιμήσει και να έρθει με ταχύτητα να αποζημιώσει τους ανθρώπους όλους αυτούς. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που πάθε ζημιά δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο να δούμε τι άλλα αιτήματα υπάρχουν, διότι οι ανάγκες τρέχουν. Εισόδημα δεν, από πάρα πολλούς παραγωγούς, εισόδημα δεν ήρθε ή αν ήρθε ήταν πάρα πολύ λίγο, που δεν φτάνουν για τις υποχρεώσεις. Μπαίνει ένα ζήτημα από τώρα και έπειτα η πολιτεία πώς μπορεί να βοηθήσει. Όπως επισημάνθηκε, οι δηλώσεις φτάνουν τις 4.500, ενώ τα στρέμματα που καλούνται να δουν συνολικά οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ φτάνουν τις 30.000. Οι εκτιμήσεις είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες οι εκτιμήσεις στα επιτραπέζια στα Φίλια, για τις ζημιές στα επιτραπέζια στα Φίλια. Θα συνεχίσουμε για τα Φιδάμπελα και Ινάμπελα και τις υπόλοιπες καλλιέργειες οι οποίες έχουν δηλωθεί για ζημιά. Το 90% της Ναυαρχίδας των Σταφυλιών της Κρήτης, που είναι το επιτραπέζιο Σταφύλι, έχει εκτιμηθεί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Την Παρασκευή 10 του μήνα κλείσανε οι δηλώσεις και έχει εκτιμηθεί το 90%. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει η εκτίμηση των γεωπόνων. Συγχαρητήρια στον ΕΛΓΑ Κρήτης για την ετοιμότητά του και για το πρόβλημα που έχουμε σήμερα σαν αμπελουργοί. Εμείς ξεκινάει από σήμερα η διεκδίκηση των χρημάτων. Εφόσον έχει αποτυπωθεί η ζημιά και θα έχουμε μία πλήρη εικόνα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Αθήνα για το θέμα.